Τον άντρα μου αποκτήσαμε τρία παιδιά, τρεις γιους και καταφέραμε παρά το νεαρό της ηλικία μας να φτιάξουμε μια πολύ αγαπημένη και δεμένη οικογένεια. Αν μου επιτρεπόταν να περηφανευτώ για κάτι, αυτό θα ήταν μόνο η οικογένειά μου. Βέβαια, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Βιοπαλαιστές της ζωής και οι δύο, βρεθήκαμε αντιμέτωποι πολλές φορές με τεράστια κύματα που μας κουκούλαιναν και άλλοτε με μικρότερα που μας επέτρεπαν να βγάζουμε το κεφάλι, να παίρνουμε μια ανάσα και να συνεχίζουμε. Πάντα μαζί μεγαλώσαμε τα παιδιά μας όσο καλύτερα μπορούσαμε, τους δώσαμε όσο περισσότερο εφόδια γινότανε. Περάσαν έτσι 25 χρόνια. Σε αυτά τα τελευταία από αυτά τα χρόνια καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε κάποια από αυτά που εγώ ονομάζω όνειρα του μυαλού. Αυτοκίνητο, τις διακοπές. Και εκεί γύρω στα 40 αρχίζει δειλά-δειλά να κάνει την εμφάνισή του ένα άλλο όνειρο, το όνειρο της ψυχής μου. Προσπαθώ να το αγνοήσω. Αλλά ενώ τα μάτια κοιτάζουν μπροστά, το βλέμμα γυρίζει πίσω, σε εκείνο το όνειρο σπουδών που είχα αφήσει στη μέση. Αρχίζω δειλά-δειλά να το συζητάω με την οικογένειά μου. Η στάση τους ήταν θετική και ενθαρρυντική από την αρχή, γιατί ήξερα ότι ήταν ένα όνειρο το οποίο είχα θυσιάσει για να αφοσιωθώ στους 4 άντρες μου. Συνεχίζω να δουλεύω ως οδοκαθαρίστρια στο δρόμο, μια δουλειά πολύ κουραστική, μοναχική, με έντονη σωματική αλλά και πνευματική κούραση. Πνευματική γιατί το μυαλό μου δουλεύει διαρκώς. Σκέφτομαι τρόπους να ξεφύγω, να αλλάξω την καθημερινότητά μου. Θέλω να ακολουθήσω άλλους δρόμους. Το 2007 γράφομαι στο πρώτο Σπερινό Λύκειο Περιστερίου. Είναι η χρονιά που τα δύο μεγαλύτερα παιδιά μου καλούνται στο στρατό και αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου αυτή. Τρομάζω στο σύνδρομο της άδειας μητρικής φωλιάς, βλέπω ότι τα παιδιά μεγαλώνουν και φεύγουν και επειδή δεν θέλω να αφαιθώ στη θλίψη της απουσίας τους, όλα αυτά με οδηγούν κατευθείαν στην πόρτα του σχολείου. Η πρώτη μέρα στο σχολείο είναι ακριβώς όπως η πρώτη μέρα στο δημοτικό. Έντρομοι, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, με παιδιά γύρω στα 20 με 30 που έχουν έρθει να πάρουν το χαρτί, η πρώτη παρόρμησή μου είναι να το βάλω στα πόδια. Όπως μένω. Παίρνοντας τα βιβλία και ανοίγοντάς τα, βλέπω ότι μου είναι όλα ξεχασμένα, εντελώς άγνωστα, σχεδόν κινέζικα. Δεύτερη παρόρμηση πάλι να φύγω. Τελικά όμως, φαίνεται επειδή έχω μάθει τα προηγούμενα χρόνια να παλεύω, αποφασίζω να μείνω και να προσπαθήσω να τα καταφέρω. Ρίχναμε με τα μούτρα στο διάβασμα, διαβάζω παντού. Στο λεωφορείο, στο διάλειμμα, την ώρα που μαγειρεύω, στα επισκεπτήρια που πηγαίναμε στα φανταράκια μας. Συνειδητοποιώ κάποια στιγμή ότι έχω καταφέρει να καλύψω τεράστιες αποστάσεις κενών και γνώσεων. Έτσι, συγχρόνως λοιπόν με τη δουλειά, με την οικογένεια, ασχολούμαι με το μικρό μου παιδί, πλένω και σιδερώνω ατέλειωτες στίβες από στρατιωτικά ρούχα και τελειώνω την τρίτη λυκείου. Η επόμενη χρονιά βέβαια είναι καθοριστική. Τα παιδιά, όχι εγώ, καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή στους πανελλήνες εξετάσεις. Τα παιδιά πάντα, όχι εγώ. Δεν έχω διανοηθεί ότι θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Όμως οι καθηγητές μου, σημαντική αρρωγή σε αυτή μου την προσπάθεια, τους οποίους και ευχαριστώ πάρα πολύ, οι μαθητές μου αλλά και οι φίλοι μου αρχίζουν να με παροτρύνουν, να με πιέζουν, θα έλεγα, να λάβω μέρος. Καταφέρνουν έτσι να, παρόλο τις αντιρρήσεις μου σχετικά με την ηλικία μου, με τη δουλειά, καταφέρνουν να μου ανάψουν τη σπίθα. Η σπίθα γίνεται φωτιά, γίνεται στόχος, γίνεται όραμα. Και αποφασίζω να κάνω την υπέρβαση. Δηλώνω συμμετοχή οριακά στις πανελλήνες εξετάσεις. Τότε αρχίζει ένας άλλος αγώνας. Παρατηρώ τα παιδιά που πάνε φροντιστήριο, που είναι ελεύθερα από άλλες υποχρεώσεις και αισθάνομαι ότι περπατάω πραγματικά ξυπόλυτη στα αγκάθια. Όμως είμαι αποφασισμένη να παλέψω, να τα καταφέρω, τουλάχιστον σε ένα σημείο να ικανοποιήσω αυτούς που πίστεψαν σε μένα. Όταν η πιο αγχωτική περίοδο της ζωής μου ήταν αυτή. Όταν τέλειωσε, αισθάνθηκα αυτό το κενό που σου δημιουργεί, το όνειρο που σβήνει και ο κύκλος που κλείνει. Έμαθα τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εν ώρα εργασίας, στις 8 η ώρα το πρωί, από το μικρό μου το γιο που με πήρε τηλέφωνο επειδή είχε μπει στο διαδίκτυο, κάτι με το οποίο εγώ έχω μαλώσει και δεν μιλάμε, και με ειδοποιεί ότι έχω περάσει στη σχολή κοινωνιολογίας με σειρά επιτυχία δεύτερη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Συνεχίζω λοιπόν να δουλεύω, με μια καρδιά όμως να χτυπάει τρελά και ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη. Η μέρα αυτή θα μου μείνει ξέχαστη. Έζησα απίθανες στιγμές, βίωσα έντονα συναισθήματα. Φίλοι, άγνωστοι, συγγενείς, συμμαθητές με πέρανε τηλέφωνο για συγχαρητήρια από παντού. Με γνωρίσαν οι αντιδήμαρχοι της πόλης μου. Ο δήμαρχος με βράβευσε και μου υποσχέθηκε μάλιστα και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Σήμερα συμμετέχω ενεργά στην εθελοντική ομάδα διάσωσης πολιτών Περιστερίου που το είχα εγκαταλείψει για λίγο. Προσπαθώ να εξοικειωθώ παίρνοντας κάποια μαθήματα στους υπολογιστές. Και βέβαια, παρά τις υποσχέσεις που είπαμε, συνεχίζω να δουλεύω στην ίδια δουλειά. Όμως, όταν τελειώνω τη δουλειά και βγάζω το γυλαίκο, πετάω το καπέλο και γίνομαι φοιτήτρια. Και τρέχω στη σχολή μου. Και αυτό το κάνω γιατί με γεμίζει, γιατί μου αρέσει, γιατί με ανυψώνει, με προβληματίζει, με συγκινεί, που δημιουργεί απίστευτα συναισθήματα. Συγγνώμη, συγκινήθηκα λίγο. Σαν γυναίκα καλούμε βέβαια να παίξω πολλούς ρόλους. Της μαμάς, της συζύγου, της εργαζόμενης, της φίλης, της κόρης και κάθε φορά να τους ιεραρχώ διαφορετικά. Κάνοντας όμως αυτό που με ευχαριστεί, πιστεύω ότι απαλλάσσομαι από τα υπαρξιακά μου προβλήματα, απαγκιστρώνομαι από τη ζωή των παιδιών μου, γίνομαι καλύτερη, πιο ανοιχτή στη σχέση μου με τους ανθρώπους. Ήδη από τα πρώτα μαθήματα στην κοινωνιολογία και στη φιλοσοφία αισθάνομαι ότι γίνομαι πιο ελεύθερος άνθρωπος, πιο δοτικός, πιο ανοιχτόμυελος. Αυτό δεν που με εγωιτεύει δεν είναι τόσο τα άγνωστα πράγματα που μαθαίνω, όσο τα γνωστά ειδωμένα από μια ξεχωριστή ανατρεπτική οπτική γωνία, όπως στο μάθημα της ιστορίας, της πολιτικής οικονομίας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι αισθάνομαι ότι για τους περισσότερους από εμάς η ζωή είναι ένα βουνό. Άλλοι επιλέγουν να κινηθούν χαμηλά και κυκλικά στους πρόποδες και άλλοι επιλέγουν να το ανέβουν. Ανοίγοντας τη δεύτερη κατηγορία, θα ήθελα να σας καλέσω να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, πιασμένοι χέρι-χέρι, να το ανεβούμε. Και όταν κοιτάζοντας ψηλά, απλώσουμε τα χέρια και αγγίξουμε τα όνειρά μας, τότε θα δούμε ότι ποτέ δεν είναι αργά για να τα ζήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.